Καλημέρα φίλοι μου. 28 Απρίλη λοιπόν, 2 μέρες πριν το Μάιο, με 30 βαθμούς έξω, με κοντομάνικα. Εμείς πάμε και κυνηγάμε λαβράκια. Πρώτη φορά στη ζωή μου, όλο τον Απρίλιο, έβγαλα ένα ροφό και έχω βγάλει 11 λαβράκια. 11 λαβράκια μόνο τον Απρίλιο. Όλη τη χρονιά, τη χειμερινή που πέρασε, με κρύα, με κακουχίες, με κέρατα, με θερμοκρασίες χαμηλές, με 1002, όλο το χειμώνα έβγαλα 2 λαβράκια. 2. Και έχω βγάλει μέσα τον Απρίλη άλλα 11. 11. Εντάξει, δεν είναι και τεράστια. Είναι 1 κιλό. Είναι 900 γραμμάρια. 1,5 κιλό. Άντε το πολύ μέχρι 2 κιλά. Δεν είναι τα τέρατα που βλέπω και βγάζουν μερικοί, που είναι άξιοι σεβασμού βέβαια. Η θάλασσα 15 βαθμούς. Πάω στο ψάρεμα, πάω σε κάτι αποχές που είναι γεμάτες ροφούς συνήθως. Δύσκολη μεν, αλλά τουλάχιστον έχει. Και δεν έχει ούτε ένα ψάρι, ούτε ένα ψάρι. Έχει κάτι ψάρια, 500, κάτι του κιλού. Δεν έχει ψάρια. Τώρα πάμε λοιπόν με το κοντομάνικο. Α, βγάλουμε λαβράκια. Α, οι τόποι βέβαια που είναι ρηχοί και είναι για λαβράκια, έχω συναντήσει λαβράκια, κάτι μεγάλα που δεν πρόλαβα να πυροβολήσω, κάτι γοφάρια μεγάλα που πάλι δεν πρόλαβα, τσιπούρες, λούτσους, κάτι μουρμούρες μεγάλες. Λέω θα βαρέξω, δεν γίνεται. Κάτι μουρμούρες τέτοιες, λέω θα βαρέξω, δεν γίνεται. Και κάθομαι εκεί και περιμένω, λέω άστο, μην τη ρίξω στη μουρμούρα, άσε μην πει τίποτα περίεργο, γιατί παίρνουν και κατά καιρούς κάτι πράγματα εκεί, δεν ξέρω τι. Τα έχω δει από μακριά, δεν μου έχουν έρθει. Εντάξει, ήταν φέτος η πρώτη μου χρονιά. Πιστεύω ότι έμαθα κάτι λίγο, ας πούμε. Όχι σε σχέση τώρα με κάτι σκληροπυρηνικούς λαβρακάδες τώρα που δεν μασάνε. Εντάξει, εμείς ακόμα είμαστε σε νέο στάδιο. Αλλά εντάξει, πιστεύω του χρόνου ότι θα μπορώ να μην πατήσω το σκανδάλι σε άλλα λαβράκι του κιλού, ας πούμε. Θα έχω τη δύναμη. Αυτό θέλει. Εγώ προς το παρόν δεν την έχω αυτή τη δύναμη. Άμα δω κανένα λαβράκι και είναι κανένα κιλό, ειδικά μες στη κολούρα τώρα στο 2 μέτρα νερό, νομίζω ότι είναι 2 κιλά. Κάθε φορά τις πατάω. Λέω 2 κιλά είναι και είναι 1 κιλό. Εντάξει, θα το μάθω σιγά σιγά. Πιστεύω πως του χρόνου, την άλλη χειμερινή σεζόν, θα μπορέσω να είμαι πιο καλός σε αυτό το κομμάτι και να μην κάνω τέτοια. Ούτως ώστε να πάρω και εγώ κάποιο μεγάλο. Αν και έχω, έχω ακούσει από ψαράδες που τα ψαρεύουν εδώ πέρα ότι δεν υπάρχουν μεγάλα λαβράκια. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Παντού υπάρχουν τα ψάρια, αρκεί να τα βρούμε. Εγώ δεν ήξερα καν ότι στην Κρήτη έχει τέτοια θέματα. Πάω να πέσω τη βουτιά μου και τα λέμε μετά. Άντε, καλημέρα.
Mm-hmm.